Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Προεδρικές Εκλογές 2018 και στον Αντένα φιλοξενούμε απόψε τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ και υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Χρήστου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Μαζί μας στο στούντιο ο συνάδελφος Κυριάκος Πομιλωρίδης. Καλησπέρα, Χρήστο. Κύριε Χρήστο, να κάνουμε αρχή ρωτώντας, αν μου επιτρέπετε, γιατί κατέρχεστε στις Προεδρικές Εκλογές. Κατερχόμαστε για δύο λόγους στις Προεδρικές Εκλογές. Τον πρώτο λόγο, και νομίζω τον έχουμε πετύχει μέχρι αυτή τη στιγμή, ήταν για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, ότι δεν στηρίζουμε κανέναν από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θεωρούμε ότι μέσα από τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές και αυξάνοντας τα ποσοστά του ΕΛΑΜ, θα καταφέρουμε να περάσουμε τις πολιτικές μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας σε ένα μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Και αυτό φυσικά θα μας δώσει όθηση για να συνεχίσουμε αυτόν τον πολιτικό αγώνα. Λέτε ότι κανένα από τους άλλους υποψήφιους δεν συμφωνείτε ή δεν σας καλύπτει καλύτερα. Αυτό είναι για όλους το ίδιο ή είναι κάποιος που θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια συγγένεια στις θέσεις? Όχι, ισχύει για όλους το ίδιο. Θεωρούμε ότι οι 4 βασικοί υποψήφοι μου αυτή τη στιγμή προέρχονται από το ίδιο παλαιοκομματικό σύστημα, ένα σύστημα σύψεις, διαφθοράς, ίδιες τακτικές, ίδιες πολιτικές και σε πολλές περιπτώσεις και τα ίδια πρόσωπα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μας εκφράζει. Από εκεί και πέρα εμείς χαράσουμε τη δική μας πολιτική γραμμή. Το εθνικό λεγόμετωπο δεν εμπλέχτηκε ποτέ και σε κανένα σκάνδαλο. Είμαστε μια νέα φωνή όσον αφορά την πολιτική σκηνή της Κύπρου και ευελπιστούμε ότι σε αυτές τις εκλογές θα καταφέρουμε να πείσουμε αρκετούς συμπολίτες μας και κυρίως την νεολαία να στηρίξει αυτή τη φωνή. Το δεν στηρίζουμε κανένα θα συνεχιστεί και αν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο, που τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και τα εκλογικά ποσοστά που είχατε στις βουλευτικές εκλογές. Όσον αφορά το δεύτερο γύρο, αυτό το οποίο είμαστε έτοιμοι να πράξουμε είναι ότι θα αποστείλουμε και στους δύο εναπομείναντες υποψηφίους ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα έχει ερωτήσεις όσον αφορά το εθνικό ζήτημα, την οικονομία, την υγεία και κάποια κοινωνικά ζητήματα. Ανάλογα με τις δικές τους τοποθετήσεις και απαντήσεις, θα υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Εθνικού Λεγόμετώπου. Θα πάρετε θέση δηλαδή? Σε καμία περίπτωση δεν θα μείνουμε αμέτωχοι και θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση μετά από συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Κάθε εκλογές είναι κρίσιμες, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι είναι ακόμα πιο κρίσιμες. Άρα λοιπόν θα πάρουμε θέση και θα ξεκαθαρίσουμε προς τον λαό τι και γιατί. Το παίρνω θέση υπέρ ενός υποψηφίου, κύριε Χρήστου, συνεπάγεται και ανταλλάγματα και δεν εννοώ με οποιοδήποτε τρόπο οτιδήποτε παράτυπο, αν θέλετε. Απόλυτα λογικό να διεκδικήσετε αυτού του είδους τα ανταλλάγματα. Εγώ δεν μίλησα για στήριξη του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Εγώ είπα ότι θα υπάρξει θέση επίσημη από το κίνημα. Μπορεί να υπάρχει θέση δηλαδή κανένα από τους δύο ή κατά βούληση. Όποια και να είναι αυτή, θα εξηγήσουμε τους λόγους όταν έρθει η ώρα. Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος συμμετοχής μας στις εκλογές. Όταν διακηρύξετε. Να απαντήσω όμως, αν με επιτρέπετε, σε αυτό το οποίο έχετε ερωτήσει. Η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση όπου δεν συμφωνεί με τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην περίπτωση τη δική μας με έναν ή δύο υπουργεία, θεωρώ ότι δεν θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε απολύτως τίποτε από τα όσα εμείς ευαγγελιζόμαστε σήμερα. Άρα προς τι να στείλετε το ερωτηματολόγιο τότε? Το ερωτηματολόγιο, το γραπτό ερωτηματολόγιο, είναι για να υπάρχει η δική τους τοποθέτηση, γιατί και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να τοποθετηθούμε απέναντι στους πολίτες που μας στήριξαν και μας εμπιστεύτηκαν. Και θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε και τους λόγους της όποιας απόφασης. Είναι δηλαδή για να σας δώσουν πρόσθετους λόγους για ποιο λόγο δεν θα στηρίξετε κανέναν από τους δύο, αλλά... Μα δεν είπα θα στηρίξουμε ή όχι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα θα τοποθετηθούμε επίσημα μετά την πρώτη Κυριακή. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα κάνουμε όμως θα δώσουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούν απέναντί μας, εάν το επιθυμούν φυσικά, με ένα γραπτό κείμενο και να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες στο τι λέγεται και στο τι ακούγεται. Αυτό δεν αναιρεί την αρχική σας τοποθέτηση ότι θα δώσετε γραμμή στο εκλογικό σώμα ή σε αυτούς που υποστήριξαν εσάς πολύ δε περισσότερο στη νεολαία? Αν δεν πείτε δηλαδή γραμμή συγκεκριμένη ή δεν κάνετε μία επιλογή, έστω και τη μη χείριστη. Σε καμία περίπτωση δεν θα καλέσουμε τους πολίτες να μην προσέλθουν στις κάλπες.
οι πολίτες σε μια δημοκρατία έχουν έναν όπλο και αυτό το όπλο είναι η ψήφος τους. Άρα λοιπόν, όταν δούμε τα αποτελέσματα και το ποιοι θα είναι τελικά οι δύο υποψήφοι οι οποίοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, θα τοποθετηθούμε επίσημα. Αυτό λέω. Είναι ανάλογα φυσικά με τις δικές τους τοποθετήσεις στα ερωτήματα μας. Είμαστε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν εκφράζεται από κανένα άλλο πολιτικό χώρο. Είμαστε ένα εθνικιστικό πατριωτικό κίνημα. Και άρα λοιπόν έχουμε πολιτικές γραμμές τις οποίες ακολουθούμε. Είμαστε κόμμα αναρχών και κόμμα θέσεων. Και την δεύτερη Κυριακή θα έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση. Επειδή δημιουργήθηκε μεγάλος θόρυβος με κάτι που αφήσατε να νοηθεί, ότι κάποιος από τους άλλους υποψηφίους σας, από το επιτελείο του τέλος πάντων, επιχείρησε, προσπάθησε να σας πείσει να μην κατέρθετε στις προεδρικές εκλογές, νομίζω χρωστάτε μια απάντηση στον κόσμο, στο εκλογικό σώμα, να ακούσει ποιος είναι αυτός που επιχείρησε να σας περάσει αυτό το μήνυμα, ότι δεν θα έπρεπε ίσως να κατεβείτε. Κύριε Πομιτολίδη, αυτό συνέβη τους προηγούμενους μήνες πριν εξαγγείλουμε τη δική μας υποψηφιότητα. Και δεν μίλησα για έναν επιτελείο, μίλησα για δύο επιτελεία. Δύο επιτελεία. Τα οποία μας προσέγγισαν με στόχο να μας αποτρέψουν από το να κατέλθουμε με δικό μας υποψήφιο. Αυτά τα δύο επιτελεία δεν τα έχω ονομάσει, τα έχω όμως καλέσει, αν έχουν το πολιτικό θάρρος, να παραδεχτούν ήδη. Το προφανώς δεν γιατί το. Γιατί για μένα έτσι αλλιώς δεν είναι κάτι κακό. Δεν ήταν κάτι κακό αυτή η προσέγγιση. Από τη στιγμή που δεν θέλουν να το πράξουν και αντιθέτως. Τότε γιατί σας κάλεσαν να μην. Όταν λέτε ότι ήταν κακό, για ποιο λόγο σας κάλεσαν τότε να μην κατέλθετε. Α, δεν το θεωρείτε κακό. Δεν το θεωρώ κακό, υπό την έννοια ότι προσέγγισαν με ένα στόχο. Το είπα γιατί ερωτήθηκα σε μια συνέντευξη. Δεν το είπα από μόνο μου. Ναι. Γιατί δεν μας λέτε ποια είναι, δεν κατάλαβα ακόμη. Αφού δεν είναι κακό. Δεν θέλω να επηρεάσουν με κανέναν τρόπο την εξέλιξη της πορείας των προεδρικών εκλογών. Άρα λοιπόν, φυσικά όταν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούμε, μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί εσείς δεν έχουν ακόμα τελειώσει. Εσείς δεν θα το πείτε δηλαδή ποτέ, αν δεν το πουν ήδη. Είναι ενδιαφέρον ποια επιτελεία θεωρούν ότι θα είχαν να κερδίσουν αν δεν κατεβαίνετε εσείς. Όλα τα επιτελεία μπορούν να κερδίσουν, διότι θα απελευθερώνουν μια δεξαμενή ανθρώπων και η σκέψη τους, η δική τους, η φιλοσοφία, και γι' αυτό μας προσέγγισαν άλλωστε, ήταν ότι μπορούν να προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, αλλά στο βαθμό που είστε εθνικιστικό και πατριωτικό κίνημα, κύριε Χρήστου, εξαιρεί κάποια από τα επιτελεία, κάποια άλλα κόμματα, κάποιους άλλους υποψήφιους. Άρα, από ποια δεξαμενή να αντλούσαν αυτά τα συγκεκριμένα ψήφους. Κύριε Κουζαμάνη, οι προεδρικές εκλογές έχουν και το προσωπικό στοιχείο, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε. Είναι αυτό το οποίο πίστευαν τα συγκεκριμένα επιτελεία. Από εκεί και πέρα. Όχι, επειδή είπατε ότι όλα τα επιτελεία θα είχαν να κερδίσουν αν δεν κατεβαίνατε. Όλα τα επιτελεία θα είχαν την ευκαιρία να απευθυνθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε. Μα ούτως ή άλλως απευθύνονται, κύριε Χρήστου. Δεν είναι δικοί σας οι ψηφοφόροι. Έχουν την ελεύθερη βούληση, ακόμα και αν σας επέλεξαν στις βουλευτικές, να μην σας επιλέξουν τώρα. Δηλαδή, θεωρείτε δεδομένο ότι θα έχετε εκείνους. Ο δρόμος, να το θέσω διαφορετικά. Θα ήταν πιο εύκολος ο δρόμος για ορισμένα επιτελεία να προσεγγίσουν αυτήν την δεξαμενή ανθρώπου, η οποία θεωρούν ότι ως πρώτη επιλογή είχε και έχει το ΕΛΑΜ. Επαγγέλλεστε ότι δεν είστε με το παλαιοκομματικό σύστημα, ωστόσο χρησιμοποιείτε μια τακτική, μια πρακτική αυτού του συστήματος. Θα μπορούσατε κάλλιστα να μην το αποκαλύψετε αυτό, αφού δεν θα δώσετε ονόματα, ενώ το είπατε, δημιουργήσατε ένα θόρυβο γύρω από αυτή την εξέλιξη, την εξαγγελία της δικής σας ψωρίας και τώρα λέτε ότι δεν θα αποκαλύψετε ποιοι είναι. Κύριε Πομιτολίδη, έχω εξηγήσει ότι απάντησα σε ερώτηση. Δεν βγήκα από μόνος μου να κάνω ντόρο γύρω από το όνομα μου ή το όνομα του ΕΛΑΜ. Ερωτήθηκα και απάντησα. Την αλήθεια. Αυτόν είπα. Όσον αφορά το ποιοι είναι και τα λοιπά, περιμένετε. Αυτή είναι η απάντηση. Θεωρείτε ότι σε κάποια φάση θα αναγκαστούν να το πουν ήδη, εννοείται. Μάλιστα. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, ίσως. Πιθανόν. Μάλιστα. Παλαιοκομματική νοοτροπία δεν είναι και να θεωρείτε δεδομένο ότι επειδή κατέρχεστε στις εκλογές θα έχετε την στήριξη των συγκεκριμένων ψηφοφόρων εσείς και άρα δεν θα μπορούν να αντλήσουν οι άλλοι υποψήφοι. Θεωρώ ότι ο κάθε πολίτης έχει την δική του άποψη, την δική του σκέψη, την δική του λογική για να πάρει τις αποφάσεις του. Άρα δεν θεωρώ κανέναν άνθρωπο δεδομένο. Αυτή η λογική την οποία αναλύσαμε προηγουμένως δεν είναι δική μου.
ήταν το δύο επιτελείων τα οποία μας είχαν προσεγγίσει. Ναι, όχι, έχω ξεφύγει από τα δύο επιτελεία. Ναι, απλά το αναφέρω. Σχολιάζω αυτό που λέτε ότι επειδή κατέρχεται ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, όσοι ψήφισαν ΕΛΑΜ, κάπως έτσι το εισπράξω, το εισπράττω. Επειδή ψήφισαν ΕΛΑΜ στις βουλευτικές. Επειδή με αυτήν την λογική έχει τεθεί στο τραπέζι. Όμως, το έθεσαν εκείνοι εννοείται. Ναι, ναι. Όμως από την πλευρά μας δεν θεωρούμε κανένα άνθρωπο δεδομένο. Ο κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή τι προσφέρει ο κάθε υποψήφιος και να πάρει τις αποφάσεις του. Θα επιλέξει νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, οπότε είναι σημαντική απόφαση. Προσδιορίσατε το κόμμα σας ως κίνημα εθνικιστικό. Όχι εθνικό, εθνικιστικό. Πάρα να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε τη διαφορά εσείς, διότι αυτός ο όρος έχει πάρει κάποια αρνητική, αν θέλετε, χρειά. Ο εθνικισμός συμπεριέχει και την πολιτική ιδεολογία. Για μας εθνικισμός σημαίνει πίστη στην πατρίδα, στην ιστορία, στις παραδόσεις, στα ήθη, στα έθιμα, στις ρίζες μας. Στη γλώσσα μας, στον πολιτισμό μας. Αυτό μπορεί να το αισθάνεται. Είναι εθνισμός όμως. Μπορεί να το αισθάνεται κάθε ένας που να μην προσδιορίζεται ως εθνικιστής, έτσι. Πιθανόν. Ο εθνικισμός όμως έχει και την πολιτική διάσταση. Ότι όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει εμπερικλείονται και γίνονται μια πολιτική πράξη. Δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει ότι υπερασπίζεται τον πολιτισμό, την ιστορία, τη θρησκεία και τη γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα με τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί να θέλει να τα καταργήσει ή να θέλει να τα μειώσει. Ο εθνικισμός περιλαμβάνει και την ακρότητα όμως, κύριε Χρήστου. Αυτή τουλάχιστον αυτό αποδεικνύουν οι δράσεις αντίστοιχων εθνικιστικών κινημάτων. Η διαφορά του εθνισμού από τον εθνικισμό. Αντίστοιχα κινήματα αυτή τη στιγμή που ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο, στην Φιλανδία και στην Αυστρία, παραδείγματος χάρη, ανήκουν στη συγκυβέρνηση. Άρα λοιπόν νομίζω είναι και θέμα των ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν σε αυτά τα κινήματα και από τις πολιτικές τις οποίες θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θεωρώ ότι οι εθνικιστές είναι ακραίοι, παραδείγματος χάρη, αλλά έναν κομμουνιστικό κόμμα δεν είναι ακραίο. Το ίδιο ακραίο μπορεί να θεωρηθεί ένα αριστερό κόμμα. Δεν σημαίνει ότι το διαχωρίζω και λέω δεν είναι εκείνο ακραίο. Είναι μια έννοια που συγκρούεται με τη δημοκρατία. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν το βλέπουμε αυτόν τον τρόπο. Εμείς είμαστε ένα πολιτικό κίνημα. Καταθέτουμε τις δικές μας απόψεις, τις δικές μας προτάσεις και απευθυνόμαστε προς την κοινωνία και τον πολίτη. Όπως φυσικά και νομίζω και υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Σε καμία περίπτωση εθνικισμός δεν είναι να στρέφεις εναντίον του άλλου ή να μισάς τον οποιοδήποτε λαό. Εθνικισμός για μένα σημαίνει αγάπη προς το δικό σου. Αγάπη προς το δικό σου λαό. Και αυτό, από όσο γνωρίζω, δεν είναι νομικό παράπτωμα. Ναι, υπάρχει όμως μια διάκριση, ναι. Έτσι. Η διάκριση ανάμεσα στους ποιους ζουν σε μια χώρα δεν μπορεί να γίνεται μόνο και να έχει κακή έννοια όταν αφορά σε κακά συναισθήματα, όπως το μίσος που αναφερθήκατε. Η διάκριση γίνεται και στο να αγαπάς κάποιον περισσότερο από άλλους. Ή να μην αγαπάς κάποιον άλλο. Τον αγαπάς. Στην Κύπρο ζουν τώρα 50.000 ξένοι. Ναι. Τον αγαπάς το λαό σου. Δεν είναι αμάρτημα, κύριε Πομιλωρίδη, και μπορείς να αγαπάς και περισσότερον κάποιους υπό την έννοια ότι ο καθένας μας μπορεί να συγγενικά του πρόσωπα. Μπορεί να τον αγαπά κάποιος και που δεν δηλώνει εθνικιστής, κύριε Χρήστου. Μπορεί να συγγενικά του πρόσωπα να τα αγαπά περισσότερο. Αυτό το οποίο με ρωτήσετε όμως δεν αμφιβάλλω. Εγώ όμως είπα ότι εθνικισμός είναι και πολιτική πράξη. Δεν είναι γενικά κάτι. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς εννοείται πολιτική πράξη, υπό ποια έννοια. Είδα μια πολιτική πράξη που κάνατε στη Βουλή. Έχετε κλείσει ήδη ένα χρόνο και κάτι μήνες. Το ενωτικό δημοψήφισμα. Πήρατε την απάντηση, χωρίς να χρειαστεί να επέμβω. Το ενωτικό δημοψήφισμα είναι το ένα. Προχθές, όσον αλλά αφορά τους προϋπολογισμούς, έχω να αναφέρω παραδείγματα αρκετά, αν θέλετε. Ξεκινώντας από το άνοιξη νέων φραγμάτων και την έγκριση κονδυλίων. Κόμματα που ανήκουν, όπως τα ίδια προσδιορίζονται, στον ενδιάμεσο χώρο, να ψηφίζουν κονδύλια για την άνοιξη νέων φραγμάτων. Θεωρείτε ότι είναι κακό, δηλαδή. Βέβαια είναι κακό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσουν τα φράγματα. Και υπάρχουν άλλες βασικές ανάγκες αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν καλύπτονται από το κράτος και τρέχουμε να καλύψουμε πράγματα τα οποία στρέφονται εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλη εξαίρεση. Η έγκριση ειδικών κονδυλίων για να φοιτούν συγκεκριμένα τουρκοκύπριοι μαθητές σε ιδιωτικά σχολεία. Ψηφίστηκε από όλους πλην ΕΛΑΜ και του κυρίου Μιλωνά. Κάτι τέτοιο διαχωρίζει τους μαθητές και δίνει προτεραιότητα σε μαθητές οι οποίοι προέρχονται από μια συγκεκριμένη μειονότητα εναντί των υπολείπων. Γιατί δηλαδή και οι Ελληνοκύπριοι μαθητές να μην πληρώνουμε ενός κράτος να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία. Ανοίγεται ένα κεφάλαιο που θέλει πολλά. Θέλουμε πολλά ερωτήματα να βάλουμε. Ολοκληρώστε για να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι, ναι, ναι. Ερωτήθηκα και απαντώ. Ναι.
Ωραία. Ακόμα είστε για άλλη μόνο, μπορώ να περιμένω. Ωραία. Θα περιμένουμε και τα ερωτήματά μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί. Προεδρικές εκλογές 2018 συνέχεια με τη συνέντευξη του κυρίου Χρήστου Χρήστου. Κυριάκο. Λοιπόν, θα έλεγα να συνεχίσουμε λίγο στο εθνικιστικό, στις αρχές στις οποίες αναφέρεστε ότι έχει το κόμμα σας. Μιλήσατε για το τι συμβαίνει στην κεντρική Ευρώπη. Το πιο κοντινό παράδειγμα, αν θέλετε, που πολλοί στην Κύπρο ταυτίζουν το κόμμα σας ως αδελφό κόμμα της Χρύσης Αυγής. Ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ του κόμματος σας και της Χρύσης Αυγής στην Αθήνα? Ο λαϊκός σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, όχι μόνο στην Αθήνα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αυτή τη στιγμή το τρίτο πολιτικό κόμμα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι το εθνικιστικό κίνημα το οποίο δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο και αντίστοιχα το εθνικό λαϊκό μέτωπο είναι το εθνικιστικό κίνημα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Άρα λοιπόν έχουμε σχέση συνεργασίας. Θεωρούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού και τα δύο κινήματα ανήκουμε στο ευρύτερο ελληνικό έθνος και έχουμε μια συνεργασία όπως αντίστοιχα. Συνεργασία έχει η Νέα Δημοκρατία με το Δημοκρατικό Συνεγερμό ή το ΑΚΕΛ με το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι δράσεις της Χρυσής Αυγής δεν ήταν αυτό που μας περιγράφετε εσείς. Πολλές φορές φεύγει έξω από τα όρια της δημοκρατίας. Έχουμε δράσεις που αφορούσαν στελέχη της ακόμη είναι και στις φυλακές. Έτσι. Έχουν καταδικαστεί, έχουν προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για ποινικά αδικήματα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, η Χρυσή Αυγή έγινε ένα αποδέχτης βίας πάρα πολλές φορές. Έχει δεχτεί δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις, έχει δεχτεί τη δολοφονία δύο στελεχών της σε πολιτικά γραφεία και μέσα σε αυτόν τον περιβάλλον παρουσιάζεται, να μου επιτρέψετε από μονόπλευρα από τα ελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η άποψη ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα βίας. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα κόμμα βίας. Είναι ένα εθνικιστικό κίνημα, το οποίο στάθηκε δίπλα από τους Έλληνες πολίτες όταν την είχαν ανάγκη, είτε μέσα από τα συσίδια, είτε μέσα από την δράση της σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Και από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε στέλεχος, οποιοδήποτε κόμματος προβεί σε παράνομες πράξεις, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα πάρει την απόφαση. Όσον αφορά όμως, για να το κλείσω. Ναι. Την ηγεσία του Λαϊκού Συνδεσμού Χρυσή Αυγή, η οποία πριν μερικά χρόνια διώχθηκε, τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν μια πολιτική δίωξη από τον τότε Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, που επεδίωκε με αυτόν τον τρόπο να θέσει τη Χρυσή Αυγή εκτός πολιτικού παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να αυξηθούν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και ο Αντώνης Σαμαράς να πάει σπίτι του. Πέρα από τα ποινικά αδικήματα όμως, κύριε Χρήστου, υπάρχουν και ακραίες πολιτικές συμπεριφορές, ακόμα και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα. Για τις οποίες έχει πάρα πολλές φορές καταδικαστεί και μάλιστα όχι μόνο ένας βουλευτής, αλλά αρκετοί βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Καταδικαστεί εννοώ και από την κοινή γνώμη και από τους συναδέρφους του στη Βουλή. Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι που δημιούργησαν και αυτή την κακυποψία προς το δικό σας κόμμα λόγω της σχέσης με τη Χρυσή Αυγή. Βιώνετε ακόμα αυτή την κακυποψία στο Κοινοβούλιο? Όσον αφορά το εθνικό λαϊκό μέτωπο, έχουμε ξεπεράσει, να το πω έτσι, αυτή την κακυποψία. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει τις δικές μας τοποθετήσεις και τη δική μας στάση τόσο μέσα στο Κοινοβούλιο όσο και έξω από το Κοινοβούλιο. Εάν χρειαστεί σε οποιαδήποτε ζητήματα να είμαστε έντονοι, θα είμαστε έντονοι και αυτό δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει κανένας. Οι πολίτες μας έβαλαν στα έδρανα του Κοινοβουλίου για να απαιτήσουμε κάποια πράγματα ή να απαιτήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έντονοι, λοιπόν, όταν λέτε, πώς το προσδιορίζετε το έντονοι, σε συμπεριφορά ή σε τόνο φωνής? Και στα δύο. Ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον τις δικές μου ομιλίες, υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορεί να παρακολουθήσει για να κρίνει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εννοώ οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτόν τον οποίο... Ωστόσο, υπερασπίζεστε τη δράση της Χρυσής Αυγής και εμένα, προσπαθώντας να ενημερωθώ έτσι και για την συνάντηση την απόψηνή μαζί σας, η Χρυσή Αυγή είχε στηρίξει και στηρίζει και τον αγώνα του Χίτλερ. Και ρωτώ με τι σχέση έχει αυτό μαζί με τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός αντιστάθηκε απέναντι στον ναζισμό και τον φασισμό. Κύριε Πομιλωρίδη, η ίδια η Χρυσή Αυγή και ο ίδιος ο αρχηγός της
μέσα από τα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχουν απορρίψει την ταύτιση με τον ναζισμό και έχουν καταδικάσει τα εγκλήματα του Χίτλερ, όπως και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έχει καταδικάσει τα εγκλήματα του Χίτλερ. Εν πάση όμως περιπτώσει, η Κύπρος το 2017 δεν κινδυνεύει από τον Χίτλερ, κινδυνεύει από άλλα πράγματα, πολύ πιο άμεσα, τα οποία θα πρέπει να δούμε. Όσον αφορά αυτόν το οποίο μου έχετε αναφέρει, νομίζω ότι έχουν απορρίψει ήδη. Είναι τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που θέλουν να ταυτίσουν το εθνικιστικό κίνημα της Ελλάδας με το Χίτλερ, γιατί ο μοναδικός τρόπος να την εμποδίσουν στο να αναπτυχθεί περισσότερο. Δεν έδωσα και αφορμέ εννοείται η Χρυσή Αυγή, διότι εγώ είδα και φωτογραφίες από συγκεντρώσεις και με τα λάβαρα τότε της Σβάστικας και όλα αυτά. Εγώ επειδή. Προφανώς τα είδατε κι εσείς. Επειδή ήμουν παλαιότερα, κατά τα χρόνια τα οποία φοιτούσα στην Αθήνα, στέλεχος του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, δεν έχω δει Σβάστικες. Από εκεί και πέρα, σας είπα και πριν, είναι ο μοναδικός τρόπος να εμποδίσουν την άνοδο του εθνικιστικού κινήματος. Εάν θεωρείτε εσείς ότι 600.000 Έλληνες που στηρίζουν αυτή τη στιγμή το εθνικιστικό κίνημα είναι φασίστες και ναζί, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εμείς θεωρούμε, και τώρα μιλώ για το ΕΛΑΜ για να ολοκληρώσω, ότι είμαστε οι ιδεολογικοί απόγονοι αυτών οι οποίοι πολέμησαν και αντιστάθηκαν στους Γερμανούς και στους Ιταλούς. Άρα δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με τον Χίτλερ, και ούτε νοσταλγοί του είμαστε, ούτε και θέλουμε να γίνουμε. Με ποιο άλλο εθνικιστικό κίνημα στην Ευρώπη θα ταυτίζατε το ΕΛΑΜ πέραν της Χρυσής Αυγής? Υπάρχουν διάφορες επαφές με εθνικιστικά κίνηματα στην Ευρώπη και σε αρκετές χώρες. Αυτό το οποίο εμείς σαν ΕΛΑΜ θέτουμε πάντα ως προϋπόθεση είναι η ταύτιση του οποιοδήποτε κινήματος με τη θέση μας στο Κυπριακό. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστούμε, δεν θα έχουμε σχέση με ευρωπαϊκά κινήματα τα οποία έχουν φιλοτουρκικές τάσεις ή φιλοτουρκικές θέσεις. Με αυτό το κριτήριο προσπαθούμε μέσα από τη δράση μας να πείσουμε και αυτά τα κινήματα και είναι το ακριβώς το πρόβλημα της Κύπρου, πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και ούτω καθεξής. Στα υπόλοιπα να ζητήματα. Φίλους, να κάνουμε φίλους για την Κύπρο. Αυτό είναι ο στόχος. Στα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί για παράδειγμα το ακροδεξιό κίνημα στη Γερμανία και οι ξενώνες μεταναστών. Κάνει εισβολές σε χώρους. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θέλετε να αποδείξετε αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Το δεύτερο τρίτο κόμμα της Γερμανίας και οι ξενώνες, μιλάτε για μικρές ομάδες οι οποίες έχουν εγκληματική δράση. Αντίστοιχα στην Ελλάδα υπάρχει εγκληματική δράση εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την αριστερά. Αντίστοιχα στην Ελλάδα συνελήφθησαν, να θυμάστε, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ όταν κάηκε το υποκατάστημα της Μαρφίν και αυτοί εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά όχηματα να πλησιάσουν και κάηκαν ζωντανοί 4 άνθρωποι. Στην Κύπρο όμως δεν τα ακούμε αυτά. Ακούμε πάντα μονόπλευρες καταστάσεις. Αναφέρεστε στο Κυπριακό ότι αυτό είναι το κριτήριο σας. Σε σχέση με τα κόμματα του εξωτερικού του συμμοηδιάτες σας, προϋπόθεση. Αυτό θα είναι και το κύριο, αν θέλετε, κριτήριο σε τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο και αν είναι αυτό, απαντάστε μου, είστε εναντίον της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, το έχετε ξεκαθαρίσει αρκετά. Υπάρχουν ένας υποψήφιος που είναι εναντίον της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας και υπάρχει ένας που λένε οι άλλοι ότι δεν το λέει αλλά είναι. Γιατί δεν σας κάλυπταν αυτοί οι δύο? Δεν με ικανοποιούν αυτές οι απαντήσεις. Διότι ακριβώς. Δεν εννοείται ότι είναι εναντίον της ζωνικής δικαιοσύνης. Και όχι μόνο εναντίον της ζωνικής, αλλά και υπέρ του ενιαίου κράτους όπως εσείς τοποθετήσετε στον Κυπριακό. Εγώ πρώτη φορά να το ακούω αυτό. Θα το αναλύσουμε όμως. Μας το βέβαια. Χαίρομαι. Χαίρομαι αν είναι αυτή η στάση. Μα ήταν και στις προηγούμενες προεδρικές αυτή η στάση του κ. Για ενιαίο κράτος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα πω τη δική μου τοποθέτηση. Αν είναι αυτή η στάση του κ. Λίκα ή του οποιοδήποτε άλλου, χαίρομαι γιατί ταυτίζεται με τη δική μας. Σε επίπεδο όμως Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουμε, είναι εκεί που θα χαραχτεί η νέα στρατηγική γραμμή, είναι εκεί που πρέπει να χαράξουμε το πώς θα διαχειριστούμε το κυπριακό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια και περιμένω από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις να έχουν ξεκάθαρη τοποθέτηση, ξεκάθαρη θέση για το τι θα πράξουν. Στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Όμως, στις δύο φορές που χρειάστηκε το Εθνικό Συμβούλιο. Δύο φορές που το Εθνικό Συμβούλιο χρειάστηκε να είναι εκεί που γίνονταν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν ήρθατε.
δεν πήγατε. Εσείς δεν αρνείστε να συμμετέχετε στο Εθνικό Συμβούλιο, κύριε Χρήστο? Όχι, συμμετέχουμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν συμμετείχαμε την περίοδο που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τελικά να μεταβεί στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις, γιατί ακριβώς είχαμε τονίσει εξ αρχής και στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου πριν μεταβούν στο Mont Pelerant ότι η Τουρκία θα θέσει στο τραπέζι νέες αξιώσεις. Και έπρεπε ή να αποσυρθούν και μετά να μεταβούμε ή να μην μεταβούμε. Ο πρόεδρος αποφάσισε. Και ο πρόεδρος αποφάσισε πρόεδρος, να μεταβεί. Αυτός αποφασίζει. Εσείς γιατί δεν είστε εκεί να του πείτε αυτά τα πράγματα? Μπορεί να χρειαζόταν η άποψη σας εκεί. Γιατί το αρνηθήκατε αυτό? Θα σας απαντήσω. Ο πρόεδρος προσήλθε σε συνομιλίες από τις οποίες στο τέλος της ημέρας βγήκαμε χαμένοι. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Όταν βρίσκεσαι σε ένα ξενοδοχείο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπραγματεύεται κάπου αλλού, δεν δίνεις μάχη. Είσαι απλά εγκλωβισμένος σε ένα χώρο και δεν έχεις την ευκαιρία να απευθυνθείς προς τον λαό. Και το τρίτο, εμείς θέλαμε με την αποχώρησή μας, πρώτον, να δείξουμε προς τον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαχείριση του Κυπριακού προβλήματος, και κατά δεύτερο, να ζητήσουμε από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως ακριβώς έχετε αναφέρει προηγουμένως, επικαλούνται ότι αντιδίδονται στη λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, να μην μεταβούμε τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, σε όσους τελικά μετέβηκαν μαζί του στην Ελβετία, δήλωσε ότι είναι συμπαραστάτες του και συνοδοιπόροι του. Στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακού, κύριε Χρήστου. Όχι. Εμείς συμπαραστάτες πάντως και συνοδοιπόροι του οποιοδήποτε πρόεδρου, όχι μόνο του σημερινού, σε μια λύση στην οποία δεν πιστεύουμε, δεν πρόκειται να γίνει. Οι περισσότεροι από αυτούς που πήγαν μαζί του ασκούν έντονη κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό ότι πήγαν μαζί του δεν τους αφαιρεί το δικαίωμα να ασκούν κριτική. Όπως δεν, δεν θα αφαιρούσε και από εσάς αυτό το δικαίωμα. Διερωτώ με εάν δεν βοηθά το να είστε εκεί όταν λαμβάνονται αποφάσεις. Όταν, παραδείγματο χάρη, αποφάσιζε να δώσει ο πρόεδρος προτάσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να έχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Τότε γιατί πήγαινε στο Εθνικό Συμβούλιο? Τότε γιατί πήγαινε στο Εθνικό Συμβούλιο? Στο Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να καταθέσει τις απόψεις σου. Και μπορεί να είσαι εκεί να σε επαναλαμβάνει. Είναι ο χώρος. Είναι ο χώρος. Είναι, είναι, χώρος είναι το γίνεται... όργανο. Είναι... Γιατί. Ένα λεπτό, κύριε Βουλή. Πετρέψτε. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, μπορείτε να καταθέσετε προτάσεις και στην Ελβετία όχι? Στο Εθνικό Συμβούλιο, τη θέση στο Εθνικό Συμβούλιο δεν μας τη χάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ούτε καμιά άλλη πολιτική δύναμη. Μα το ίδιο δεν και στην Ελβετία. Διόρισαν. Ούτε το ίδιο και στην Ελβετία. Δεν ανέρει δεν είπα, ότι σας διόρισαν. Τη συμμετοχή. Μας την έδωσε ο κόσμος. Στην Ελβετία, αυτό το οποίο λέω και το οποίο νομίζω είναι πολύ σαφές, είναι ότι με τον τρόπο τον οποίο διεξάγονταν οι συνομιλίες, δεν υπήρχε περίπτωση συμμετοχής της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Και αυτό αποδείχτηκε ακριβώς αργότερα, όταν επιστρέφοντας στην Κύπρο, άρχισαν τα πειρά μεταξύ των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων. Και μέχρι και τώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει προς τον λαό τι ακριβώς υπόθηκε. Ο ένας θέλει αλλιώς, να ένας άλλος λόγος που θα μπορούσατε να είστε εκεί, να έχετε ιδία ανάποψη για το τι ακριβώς έγινε στο Grand Montana και όχι να προσπαθήσετε να συνάψετε, να βγάλετε το άποψη για το τι έγινε ακούγοντας είτε τη δική μας πλευρά, είτε τα δικά μας κόμματα, είτε την τουρκική πλευρά. Έχουμε πρόσβαση προς τα έγγραφα, τουλάχιστον αυτά που παραλαμβάνουν όλα τα κόμματα. Και είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε από πριν ότι όταν συνεχίζονται συνομιλίες πάνω στη Διζωνική Δικαιοδική Ομοσπονδία με την οποία εμείς διαφωνούμε, αλλά αυτή είναι η βάση της συζήτησης, δεν υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε με σωστά βήματα. Ή θα απεγκλωβιστούμε από αυτές τις συνομιλίες με τον τρόπο τον οποίο διεξάγονται, είτε θα συνεχίζουμε να υιοθετούμε τις τουρκικές απαιτήσεις. Με τη συγκεκριμένη βάση λύσης του Κυπριακού έχει συμφωνήσει η συντριπτική πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας, κύριε Χρήστου, και θεωρώ ότι σε ένα δημοκρατικό κράτος η θέση της πλειοψηφίας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Σεβαστή γίνεται, αλλά από την άλλη, επειδή ακριβώς έχουμε δημοκρατία, έχουμε το ελεύθερο να καταθέσουμε τη δική μας άποψη. Mm-hmm. 43 χρόνια διαπραγματεύσεων έχουν αποδείξει ότι η πολιτική ηγεσία έκανε λάθος. Ωραία, πώς θα από πείσετε την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία ότι ήταν λάθος αυτή η πολιτική, πρακτικά? Αναπουσιάζεται, για παράδειγμα. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω όμως κάτι. Ναι. Από το 1977 μέχρι το 2017 το Κυπριακό δεν βρίσκεται σε καλύτερη φάση, μάλλον σε χειρότερη. Εμείς από την πλευρά μας, συμμετέχοντας ακριβώς στο Εθνικό Συμβούλιο,
καταθέτουμε απόψεις οι οποίες και εισηγήσεις αλλά και στρατηγική γραμμή για ό,τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να απεγκλωβιστούμε από αυτές τις συνομιλίες, να επανατοποθετήσουμε τον Κυπριακό στην ορθή του βάση, είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, και να ξεκινήσουμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων, ακριβώς όμως σε αυτή τη βάση. Mm. Είναι δεδομένο πλέον ότι έχουμε αποτύχει. Και αν η πολιτική ηγεσία της Κύπρου πάσχει από φοβικά σύνδρομα στο να αλλάξει πορεία, μπορεί να απευθυνθεί προς τον λαό και να ζητήσει την άποψή του. Η ψήφος, Την τελευταία φορά πάντως προτίθηκε ο λαός μας, και να το σημειώσω, απέρριψε τη λύση της Ιδιωτικής Δημοτικής Ομοσπονδίας με συντριπτική πλειοψηφία. Ναι, τότε είχα ψηφίσει εναντίον και το ΑΚΕΛ. Οι πολιτικές δυνάμεις όμως δεν έλαβαν αυτή την απάντηση σαν απάντηση για αλλαγή πορείας. Ναι. Τώρα, λέτε ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική ηγεσία γραμμή. Δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ίσα ίσα που είμαστε σε χειρότερη θέση εδώ και 43 χρόνια. Πώς θα το κάνετε αυτό όταν δεν καταφέρνετε να συνεργαστείτε τουλάχιστον για την περίοδο των εκλογών, των προεδρικών εκλογών, τα κόμματα που διαφωνείτε με αυτή την πεπατημένη? Δηλαδή έχουμε τρεις υποψήφιους που διαφωνούν με τον τρόπο που χειρίζεται το Κυπριακό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον τρόπο που το χειρίστηκε ο προηγούμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και είναι τρεις υποψήφοι. Γιατί δεν μπορούσε να είναι ένας? Κύριε Πομιλωρίδη, από την ημέρα ιδρύσεως του ΕΛΑΜ το 2008, αυτή είναι η θέση μας. Δεν την έχουμε ανακαλύψει πρόσφατα, ούτε την έχουμε μεταλλάξει. Η θέση σας καλά κάνετε και την έχετε, είναι δικαίωμά σας. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πώς μπορείτε εσείς, τα κόμματα που διαφωνείτε, οι πολιτικές δυνάμεις που διαφωνείτε, να ορθώσετε ανάστημα και να περάσετε αλλαγή θέσης όταν δεν καταφέρνετε για τον ένα ή τον άλλο λόγο να συμφωνήσετε στο ένα υποψήφιο. Όταν είστε χίλια κομμάτια. Εμείς έναν κομμάτι είμαστε και αυτό είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Όχι, δεν εννοούμε το ΕΛΑΜ. Το αντιλαμβάνομαι. Εσείς και άλλα τέσσερα κόμματα και άλλες τέσσερις πολιτικές κινήσεις και άλλες τέσσερις ομάδες πολιτών. Αυτό το οποίο λέτε για μας δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι η μόνη καθαρή αντιομοσπονδιακή φωνή είναι η φωνή του ΕΛΑΜ. Άρα πρέπει όλοι να ταυτιστούν μαζί σας. Ο ενδιάμεσος χώρος και τα δύο μεγάλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου είναι δεσμευμένα αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου σε παλαιότερα χρόνια. Πρέπει να αποδεσμευτούν πρώτα από αυτές τις αποφάσεις που έχουν ήδη υπογράψει και συμφωνήσει. Δεν μπορούσατε να βρείτε μια κοινή συνισταμένη, δηλαδή? Έχετε ακούσει κάποιον άλλο υποψήφιο να απορρίπτει τη ζωνική και να λέει ότι η λύση του αυτού του κράτους? Μα μόλις σας είπαμε, ο κύριος Λιλίκας. Ο κύριος Λιλίκας, ο κύριος Σιζόπουλος μιλάει εναντίον της ζωνικής και ο κύριος Παπαδόπουλος μιλάει για άλλο περιεχόμενο. Δεν έχει αλλεργία, λέει, στην Ομοσπονδία, αλλά με άλλο περιεχόμενο. Εγώ δεν μίλησα για άλλο περιεχόμενο. Σας είπαμε και άλλα ονόματα. Αλλαγή δρόμου. Και άλλα κόμματα πέραν του κύριου Παπαδόπουλου. Εάν το έχουν ανακαλύψει αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα κόμματα, θα πρέπει να συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Δεν το έχουν ανακαλύψει τώρα. Τουλάχιστον η ΕΔΕΚ, η θέση της ΕΔΕΚ είναι εδώ και αρκετό καιρό που συζητήθηκε σε συνέδριο και υπάρχει ως θέση. Είναι ενάντια της αλληλεγγύης η θέση. Η θέση της ΕΔΕΚ είναι ενάντια στη διζωνικότητα. Και εξήγησα και προηγουμένως ορισμένα παραδείγματα. Δεν γίνεται να υποστηρίζεις τη λύση του ενίου κράτους και ταυτόχρονα να ακολουθείς τον πρώτο δημοκρατίας να λύσει τον Κυπριακό στη βάση της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται να στηρίζει τη λύση του ενίου κράτους, αλλά να ψηφίζει για τη διάνοιξη νέων φραγμάτων. Το νοητό για εσάς δηλαδή ήταν να απομονωθεί ο Πρόεδρος. Όσοι διαφωνούν μαζί με την γραμμή του, να μην τον ακολουθήσουν. Το νοητό για μένα αυτό θα ήταν, ναι. Αν είσαστε Πρόεδρος, θα το θέλατε αυτό? Δεν θα θέλατε να είσαστε εκεί, να ήταν εκεί η πολιτική ηγεσία? Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι αυτοί που θα πρέπει να βάλουν αντιστάσεις, αν θέλετε, πίσω από τον πρόεδρο, ο οποίος δέχεται πιέσεις σε περιόδους διαπραγματεύσεων, και το ξέρουμε όλοι, είναι η αντιπολίτευση. Είναι το πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ναι, εσείς δεν είσαστε εκεί όμως, Αντρώση. Είσαστε στην Κύπρο και φωνάζατε. Κρίνατε εκ του μακρόθε. Εσείς όπως το παρουσιάζετε, είναι σαν να λέτε στους πολίτες ότι η αρχή των πολιτικών δυνάμεων που ήταν στην Ελβετία ήταν παρόν διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν. Του είδα στο τραπέζι, ήταν ναι. Μετά. Όταν ο πρόεδρος χρειαζόταν. Όχι, μετά, μπορεί να μας εξηγήσετε, έτσι, αφού ήσασταν παρόν. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και προφανώς το ξέρετε, κύριε Χρήστου, όταν τελείωνε η διαπραγμάτευση, ενημέρωνε ο πρόεδρος τι έγινε στο τραπέζι. Αν μπορούσε να μεταβεί ο πρόεδρος, διαφορετικά
Πίστευτε ότι είχε πολύ χρόνο και συνεδρίαζε το Εθνικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, εξήγησα και προηγουμένως ότι από τη στιγμή την οποία διαφωνούμε, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον οποιοδήποτε πρόεδρο στην επίλυση του Κυπριακού σε μια λάθος βάση. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι η αλλαγή κατεύθυνσης στο κυπριακό πρόβλημα. Είναι όλα ή τίποτα δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνω. Δηλαδή ή θα συμφωνήσουν όλοι μαζί σας με τον τρόπο που εσείς απορρίπτετε τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Μπορεί κάποιος να την απορρίπτει, αλλά να μην είναι ο σωστός τρόπος. Αλλιώς δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον ξεκάθαροι στο τι ζητούμε. Αυτή είναι η άποψή μας και την καταθέτουμε. Εάν ναι, αλλά επειδή το σύστημα στην Κύπρο είναι προεδρικό, θα απορρίπτουν. Είναι ένα σύστημα το οποίο ευνοεί συνεργασίες, ευνοεί το διάλογο. Ο διάλογος κανένα δεν έβλαψε. Απλώς όταν προσέρχεσαι σε ένα διάλογο, θα πρέπει να είσαι με την καλή έννοια έτοιμος να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου. Να δεις και την άποψη του άλλου. Δεν έχει ο καθένας όλη την σοφία από μόνος του. Δεν επικαλούμε όλη τη σοφία του κόσμου και σε καμία περίπτωση δεν έχω πει ότι ο διάλογος δεν είναι κάτι θετικό. Αυτό που λέω όμως είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ στη θέση μας από τον ίδιο τον πρόεδρο. Είμαστε το Εθνικό Συμβούλιο, ένα συμβουλευτικό όργανο προς τον πρόεδρο. Ο ίδιος ο πρόεδρος αποδέχτηκε την εκπεριτροπής προεδρία. Ο ίδιος ο πρόεδρος παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι θα μείνουν όλοι επίκοι. Είναι βασικά ζητήματα στα οποία διαφωνούμε. Όσον αφορά τις εγγυήσεις της Τουρκίας και την παραμονή στρατευμάτων, ούτε ο ίδιος το αποδέχτηκε. Ήταν όμως στο τραπέζι και τη συζητούσε. Ναι, για πρώτη φορά όμως ήταν απέναντι στο τραπέζι και είναι κάτι που το λέει ο Πρόεδρος και θέλω να σχολιάσετε. Για πρώτη φορά με αυτούς τους χειρισμούς που εσείς και τα άλλα κομμάτια που βουλεύσετε επικρίνετε, ήταν η πρώτη φορά που στην ουσία ήρθε στο τραπέζι η Τουρκία, η κατοχική δύναμη, αναγκάστηκε να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης για το τι συμβαίνει στην Κύπρο και έδωσε προτάσεις. Μπορεί να μην μας άρεσαν, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ήρθε εδώ και 3 χρόνια. Η Τουρκία ήταν παρόν και έθεσε τις δικές της προτάσεις, τις οποίες αξιώνει μέχρι αυτή τη στιγμή να αποδεχτούμε. Να δώσουμε βασικές ελευθερίες σε 80 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες, είναι να παραμείνουν τα τουρκικά στρατεύματα. Ναι. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στο τραπέζι. Αυτό μετά ήταν από 43 χρόνια. Αυτό δεν, και δεν πίεσαν. Αυτό δεν ήταν ένα συν στη διαδικασία. Ένα, ή ένας λόγος για τον οποίο έπρεπε να είστε εκεί. Ένα κεκτημένο. Ένα κεκτημένο εννοείται ότι θα είναι πάντοτε παρόν η Τουρκία. Ότι ήρθε η Τουρκία, αμερωτάτε μένα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα η Τουρκία θα μπορέσει πλέον να το παίξει ουδέτερη τρίτη. Εάν θεωρείτε αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είπαν είναι πολύ μεγάλη ή μικρή. Ήταν ένα κεκτημένο. Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Εγώ, όπως έχετε αναφέρει, ήμουν απόν. Όσοι έχουν μεταβεί πάντως μαζί με τον πρόεδρο και επέστρεψαν, είναι καθόλου απογοητευμένοι. Για τον καθένα για τους δικούς του λόγους. Όμως. Μα και ο πρόεδρος από την συμπεριφορά της Τουρκίας είναι απογοητευμένος. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι ήρθε η Τουρκία στο τραπέζι. Είναι κατανοητό ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η τουρκική αδιαλαξία ήταν αυτή που οδήγησε σε νέο ναυάγιο. Η τουρκική αδιαλαξία είναι δεδομένη. Όσο συνεχίζουμε στην ίδια πολιτική γραμμή και όσο εμείς υποχωρούμε, η Τουρκία θα διεκδικεί. Θέλετε να δεν μας αλλάξουμε πείτε κατεύθυνση. Τη μαγική συνταγή που έχετε για να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση και να πείσουμε την Τουρκία όχι μόνο να έρθει στο τραπέζι, αλλά να δεχθεί πρώτον να συζητήσει και δεύτερον να προχωρήσει σε εκείνες τις υποχωρήσεις που θα μας οδηγήσουν στη λύση που επιδιώκουμε, που θέλουμε. Ή που περιγράφετε ότι θέλετε εσείς. Μάλιστα. Πώς. Η Τουρκία είναι μια κατοχική δύναμη. Το ξέρουμε. Και αυτόν το οποίο αξιώνει η δική μας η πλευρά, η οποία δεν εκπροσωπεί μια κοινότητα, εκπροσωπεί το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί και εδώ σε επίπεδο συμβολισμών τα έχουμε μπερδέψει, ζητούμε αυτόν το οποίο ζητά ο κάθε λαός στον κόσμο, την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα ξένα στρατεύματα. Πώς θα το θέσουμε. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που μιλούν για εισβολή και για κατοχή. Το διπλωματικό σώμα λοιπόν της Κύπρου, μαζί με τους πολιτικούς που έχουν την ευθύνη να καθορίσουν γραμμή, θα ξεκινήσει να δουλεύει στην κατεύθυνση της λύσης που θα επιτρέψει στον Κυπριακό Ελληνισμό να διατηρήσει Χρήστο. Την εθνική του ταυτότητα. Αυτό είναι θεωρία. Είναι διεκδίκηση, είναι όραμα. Είναι διεκδίκηση και όραμα, πρακτικά, ναι. Πρακτικά πώς θα γίνει να εφαρμόσουμε. Σας εξήγησα προηγουμένως. Πώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατεύθυνση. Έχουμε επιτύχει κάτι.
Μα η κατεύθυνση. Έχουμε επιτύχει το οτιδήποτε. Όχι, επανέρχεστε το τι συμβαίνει. Εγώ ρωτώ στο τι μπορούμε να κάνουμε. Το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑΝ, ακόμα και η Μόρφου. Κύριε Χρήστο, ρωτώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα απαντήσω. Αν με αφήσετε, θα απαντήσω. Το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑΝ, που περιλάμβανε ακόμα και τη Μόρφου, απορρίφθηκε από τον Κυπριακό Ελληνισμό. Αυτή τη στιγμή, το 2017, η Τουρκία παραμένει ίδια. Η απάντηση παραμένει ίδια. Δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδια για την Κύπρο. Πώς θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που λένε ότι στην Κύπρο έγινε τουρκική κατοχή και υπάρχει έγινε τουρκική εισβολή και υπάρχει τουρκική κατοχή. Θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα ψηφίσματα πώς, για να θέσουμε. Τι είναι ο τύπος. Πώς, πρακτικά. Το διπλωματικό μας σώμα και οι πολιτικές δυνάμεις και το Υπουργείο Εξωτερικών που πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει να δουλέψει θα πάνε στην ΕΕ και σε όλες τις χώρες και θα εξηγήσουν το βασικό μας πρόβλημα. Δεν γίνεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση των ΕΕ που μπορεί να κατακεραυνώσει τη θέση της Τουρκίας και να μην πράττει απολύτως τίποτα. Και αυτό το πράγμα να θεωρείται επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία, είναι μια μεγάλη αποτυχία. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας θέτει το θέμα στη βάση αυτή που λέτε. Ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εσείς θεωρείτε ότι είναι αρκετός χώρος. Οι πολιτικές δυνάμεις, οι κύριες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, μιλώ για Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, μιλούν για μια δικοινοτική διαφορά. Στην Κύπρο δεν υπάρχει μια δικοινοτική διαφορά. Στην Κύπρο υπάρχει πρόβλημα εισβολής. Τους αδικείτε λίγο. Θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι εισβολής κατοχής στη φύση του, ωστόσο η λύση θα δοθεί μέσα από κάποια δικοινοτικό πράγματα που δεν έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Επειδή δεν είναι εδώ για να απαντήσουν. Θα βρούμε επιχειρήματα. Αυτά τα λέμε, δεν είχαμε μπει και στο κοινοβούλιο, στη συζήτηση των Κυπριακών. Είναι πολλοί που θεωρούν ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία, να βρούμε τρόπο να έχει κόστος η Τουρκία για την κατοχή. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα που δεν έχουμε αξιοποιήσει ως πλευρά. Παρακαλώ. Δεν έχουμε αξιώσει ποτέ από την Τουρκία, σαν κράτος, πολεμικές αποζημιώσεις. Πώς να τις αξιώσουμε, ετοιμάζουμε μία έκθεση με τα εγκλήματα της Τουρκίας. Ναι. Την καταθέτουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Και για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία να πάει, κύριε Χρήστο. Δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας ως Κυπριακή Δημοκρατία. Στο Διεθνές Δικαστήριο, για να μπορέσει να πάει μια διαφορά, θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο κράτη. Εάν έχει αναλάβει ο κύριος Ερντογάν τη διακυβέρνηση της Κύπρου, είναι καλό να μας το ανακοινώσουν. Άλλο πράγμα λέω. Εμείς έχουμε μια διαφορά, εσείς λέτε νομική διαφορά, να το χειριστεί το Διεθνές Δικαστήριο. Για να το χειριστεί το Διεθνές Δικαστήριο, επαναλαμβάνω. Μα δεν έχουμε προσπαθήσει. Γιατί το απορρίπτει πριν να προσπαθήσουμε. Μα αφού αυτή είναι η αρχή. Το έχουμε προσπαθήσει. Η σύσταση του δικαστηρίου αυτό προνοεί. Δεν το έχουμε πράξει. Απλά καλυπτόμαστε πίσω από την αδράνεια μας. Σε πολλές περιπτώσεις. Έχω κι άλλη να σας παρακαλώ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και έχει καταγγελθεί και από άλλες χώρες, αναπτύσσει πυρηνικό πρόγραμμα. Η Βόρειος Κορέα και το Ιράν δέχτηκαν κυρώσεις για δεκαετίες, και ακόμα τις δέχονται, γιατί είχαν σκοπό να αναπτύξουν πυρηνικά. Η δική μας η πλευρά, για περίεργο λόγο, σιωπά και δεν αντιλαμβάνεται τι επιδιώκει ο νέος Σουλτάνος. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κόστος στην κατοχή. Τα οδοφράγματα έπρεπε να είχαν κλείσει χθες. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι ένας τρόπος. Δεν είναι ο μοναδικός. Είναι ένας τρόπος όμως να δημιουργήσουμε σοβαρό κόστος. Πριν από 13 χρόνια, όταν τα ανοίξαμε, δώσαμε ανάσα ζωής. Τα οδοφράγματα έκλεισε μόνο μερός η τουρκική πλευρά, η κατοχική δύναμη, για το θέμα των εγκλωβισμένων. Και εδώ και. Τρεις μήνες. Τρεις μήνες δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα? Γιατί δεν έχουμε πρόθεση να πιέσουμε κανένα. Εάν αύριο το πρωί αποφάσισε. Μα έχει καταγγελθεί στα Ηνωμένα Έθνη, έχει καταγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα πω την εισήγησή μου, την οποία έχω αποστείλει στον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Το έχουμε καταγγείλει στα Ηνωμένα Έθνη και το γνωρίζω. Και σωστά το έχουμε πράξει αυτό. Όμως έπρεπε να πάρουμε άλλα μέτρα. Αν αύριο το πρωί αυτό το κράτος αποφάσισε να κλείσει τα οδοφράγματα και να μην επιτρέψει σε κανένα να μεταβεί σε ελεύθερες περιοχές. Ούτε για δουλειές ούτε για οτιδήποτε άλλο, θα ήταν μέτρο πίεσης. Ναι, θα ήταν. Αλλά εκτός αν θα λυθούμε με μαγικών τρόπων. Με ποια δικαιολογία, κύριε Χρήστο, θα κάνουμε αυτή την κίνηση? Τι θα πούμε σε αυτούς που παρακολουθούν απ' έξω? Και τι θα πούμε στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα οποία λέτε ότι θα πρέπει. Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικό μας εγκλωβισμένο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Τι θα πούμε σε αυτούς
στα Ηνωμένα Έθνη, υπό την αιγίδα των οποίων γίνονται οι συνομιλίες, αναφερθήκατε σε ψηφίσματα. Εγώ σας λέω υπάρχουν οι παράμετροι των εθνών, υπάρχουν τα σχέδια των εθνών, υπάρχουν οι προτάσεις τους, οι εισηγήσεις τους, οι διορισμοί, το πλαίσιο το οποίο παραβιώνει κάθε φορά ο Γενικός Γραμματέας. Είναι αυτό το οποίο θα αλλάξει. Το οποίο βασίζονται όλα πάνω στη δική μας εμμονή για λύση της ζωνικής και κοινωνικής αποδείξης. Μην τους αφαιρείτε και από αυτούς την ευθύνη. Γιατί προφανώς όλοι θα θέλαμε διαφορετικά Ηνωμένα Έθνη από αυτά που είναι. Αλλά τι θα πείτε σε αυτούς που χαιρετίζουν το άνοιγμα των φραγμάτων, που καλούν σε άνοιγμα και άλλο των φραγμάτων? Θα τους έχουμε και αυτούς απέναντι? Εγώ θεωρώ ότι είναι μια απόφαση την οποία πρέπει να λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν θέλει να προστατευτεί. Το να συντηρείς την κατοχή στον τόπο σου δεν είναι λύση. Και θα πρέπει να το εξηγήσουμε και στους ξένους. Αν και αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη διεθνή κατάσταση, νομίζω ότι η Τουρκία είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση από αυτή που ήταν το 2004. Και αυτό θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Έχουμε επίσης να αξιοποιήσουμε και το όπλο που βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, mm-hmm. το φυσικό αέριο. Δεν το αξιοποιούμε σωστά. Αυτό θέλω. Έγιναν κάποια θετικά βήματα, τα οποία επικροτούμε. Έχουμε όμως ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Και εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλέξουμε πάλι τον τουρκικό παράγοντα στην εξέλιξη του φυσικού αερίου. Εννοείται ούτε σαν σκέψη να περάσει μέσα από την Τουρκία το φυσικό αέριο. Το λέω αυτό γιατί πριν μερικά χρόνια, τουλάχιστον οι προέδροι των δύο μεγάλων κομμάτων δήλωναν ότι αυτόν τον οποίο έχετε αναφέρει, να περάσει αγωγός μέσα από την Τουρκία και ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα μας συμφέρει οικονομικά. Ναι, δεν το έλεγα μόνο έτσι όμως. Έλεγα ότι αν θέλετε αυτό είναι το δέλεαρ, αν θέλετε το κίνητρο προς την Τουρκία να λύσει το Κυπριακό έτσι ώστε να επωφεληθεί. Αν είχαμε μια σωστή λύση του Κυπριακού, μια σωστή όπως την οραματίζεστε εσείς λύση του Κυπριακού, θα εξακολουθούσατε να θεωρήσετε μεγάλο αντίτιμο μια συνεργασία σε σχέση με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων εδώ στην περιοχή? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια επεκτατική πολιτική τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η πολιτική του κατευνασμού, την οποία ακολουθούμε εδώ και δεκαετίες, δεν έχει αποδώσει. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία υπό τον Ερντογάν έχει γίνει ακόμα πιο επιθετική, ακόμα πιο αδιάλαχτη. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα μελετήσουμε ως δεδομένα και να βρούμε λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν σε αυτό το κράτος και στους πολίτες αυτού του κράτους να επιβιώσουν στη γη των πατέρων τους. Ωραία. Να μου επιτρέψετε να περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι μαζί. Αυτές τις γιορτές μοιράσου απλόχερα χαρά. Γιατί αν είσαι so easy, τώρα μπορείς να αποκτήσεις το smartphone που θες σε τιμή που σου ταιριάζει. Κάνε δικό σου το νέο Huawei Y6 με 129 ευρώ ή το LG K4 με 119 ευρώ ή το MLS Fab 4G με 99 ευρώ και πάρε δώρο μια top-up card αξίας 10 ευρώ. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Cita Mobile Vodafone. Αποχαιρετήστε το 2017 στο Hilton Κύπρου σε ένα φαντασμαγορικό ρεβεγιόν. Το μουσικό συγκρότημα ΡΕΚ, οι τραγουδιστές Κώστας Δόξας, Νάντση Αλεξιάδη και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Γαλάτης σε ρόλο guest DJ θα αναλάβουν τη διασκέδασή σας εδώ. They say you'll be lonely at the top. Is that really what success is? I believe there is another way. One that starts with we, not me. When you're on the rise, rise together. Why not? It doesn't matter what people say. Everyone wins when you win the right way.
Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χρήστος Χρήστου είναι φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας απόψε. Κυριάκο. Λοιπόν, λέγαμε για το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει στρατηγική, για να πιέσουμε την Τουρκία να αλλάξει θέση. Με τα όσα μας έχετε πει, εκείνο που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ναι, μπορεί να βάλουμε στο ειδόλιο την Τουρκία για διαφορετικά πράγματα τα οποία έχει κάνει στην Κύπρο. Λύση όμως δεν βλέπω πώς θα έχουμε. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να περνούν τα χρόνια, να εδραιώνεται η κατοχή, να πεθαίνουν οι πρόσφυγες στην προσφυγιά, να κοπεί, αν θέλετε, ο ιστός που ενώνει τις νέες γενιές με την γείτονο πατέρων τους? Είμαστε από τις δυνάμεις που θέλουμε τη λύση και νομίζω όλοι οι συμπατριώτες μας αυτόν θέλουν. Θέλουμε όμως μια σωστή λύση, μια δίκαιη λύση. Από την άλλη πλευρά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν πρόκειται να δικαιώσουμε τα τελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Εάν τα δικαιώσουμε με τη δική μας υπογραφή, να είστε βέβαιοι ότι μετά δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε και να προσφύγουμε ξανά στη διεθνή κοινότητα και να πούμε πολύ απλά, ξέρετε, έχουμε κάνει ένα λάθος και θέλουμε να το διορθώσουμε. Άρα λοιπόν, είναι μονόδρομος το να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή τη λύση. Και εμείς πιστεύουμε ότι μόνο εάν επανατοποθετήσουμε τον Κυπριακό στα πλαίσια τα οποία είναι το πρόβλημα μας, πρόβλημα εισβολής και κατοχής, θα οδηγηθούμε σε μια σωστή λύση. Διπλωματικά εδώ δεν θα έχουμε τη στήριξη που θεωρείτε ότι θα έχουμε, διότι σας είπα και πριν, τα ΗΕ, οι μεγάλες δυνάμεις, όλοι αυτοί έχουν βολευτεί, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, με τη μορφή του διαλόγου, ο οποίος γίνεται στην Κύπρο, δεν έχει ανοίξει μύτη εδώ και 43 χρόνια, άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να επιμείνουν εκεί, δεν βιάζονται άλλωστε αυτοί. Ωστόσο, το ερώτημα είναι, εμείς μπορούμε να αντέξουμε άλλα 10, άλλα 15 χρόνια? Μπορούμε να αντέξουμε, νομίζω, από τη στιγμή που την οποία δεν δικαιώνουμε τα τελεσμένα της Βουλής Κατοχής, για όσο χρόνο χρειαστεί. Από την άλλη, αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω, είναι ότι οι διεθνείς συνθήκες μεταβάλλονται. Δεν είναι κάτι σταθερό. Άρα λοιπόν, η θέση που κατέχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, με την ευνοϊκή μεταχείριση την οποία έχει τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και από άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι θα την έχει για πάντα. Ειδικά με την πολιτική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνω κακός η Τουρκία ξανά και τότε να γίνουμε καλοί εμείς και να μας βοηθήσουν. Έχουμε να μας ενημερώνουν. Έχουμε παραδείγματα παλαιότερα πάντως, ιστορικά παραδείγματα, αρκετών χωρών που έχει συμβεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Η στρατιωτική λύση, τα στρατιωτικά μέσα για να απελευθερώσουμε την Κύπρο, είναι σε αυτά που συζητάτε, που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν? Δεν μίλησα για στρατιωτική λύση. Το ρωτάω εγώ. Θεωρώ ότι. Είναι άλλωστε και το κονδύλι το οποίο υπερψηφίσετε. Μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να το αναλύσω λίγο. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα της Κύπρου θα επιληθεί με μέσα διπλωματικά και πολιτικά. Η στρατιωτική ισχύ όμως της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να αυξηθεί. Είμαστε υπέρ του να υπάρχουν ισχυρές ενόπλες δυνάμεις στη λογική της δημιουργίας αποτρεπτικής ισχύως. Δυστυχώς, απέναντι μας έχουμε έναν κράτος το οποίο αρνείται πεισματικά να εκδημοκρατιστεί και έχει επεκτατικές βλέψεις απέναντι στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Οι οποίες υποδαβλίζονται από άλλους. Ενίοτε από την ΗΠΑ, κάποιες φορές και από την Ρωσία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτόν, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ίδια η Τουρκία ξεφεύγει από το προκαθορισμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο της επιτρέπεται να δράσει τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακριβώς έχει αναπτύξει όλο αυτόν τον μεγάλο ιδιατισμό ο κ. Ερντογάν. Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε να κλείσουμε τον Κυπριακό, γιατί έχουμε και ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται Οικονομία και Εσωτερική Διακυβέρνηση. Πώς ασκείτε την προεκλογική σας δράση, κύριε Χρήστου, γιατί ομολογώ ότι δεν έχουμε μπροστά μας οποιασδήποτε προτάσεις από εσάς ή οποιοδήποτε πλάνο δράσης, εάν βρεθείτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή στον επόμενο πρόεδρο, αν θα δώσετε κάποιες προτάσεις σε ένα επόμενο στάδιο, για κανένα θέμα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Τότε προφανώς δεν γνωρίζετε το πολιτικό μας πρόγραμμα. Γιατί κάποιες από τις θέσεις μας έχουν αρχίσει να υιοθετούνται και από άλλα επιτελεία. Εννοείται από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Όχι, εννοώ για το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξαγγείλει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις επερχόμενες εκλογές. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και θέσεις οι οποίες φυσικά ήταν και στο
πρόγραμμα όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές. Ξεκινώντας λοιπόν από την οικονομία, εμείς σε έναν ουσιώδες ζήτημα, που είναι το ζήτημα του δανεισμού, έχουμε εγκαταθέσει τη δική μας πρόταση, που βασίζεται στο κούρεμα των δανείων υπό τη μορφή της διαγραφής του λογιστικού χρέους, της απάλυψης δηλαδή των τόκων, οι οποίοι έχουν όλα αυτά τα χρόνια προσθεθεί στο αρχικό κεφάλαιο των δανείων, και να δοθεί δυνατότητα σε κάθε δανειολήπτη να αντεπεξέλθει πλέον στις δανειακές του υποχρεώσεις. Η παρενέργεια αυτού του μέτρου, δεν υπάρχουν παρενέργειες? Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Γιατί δεν από το κάνει το τραπεζών το γιατί έχετε δεν το κάνει το μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Λέει στον κόσμο που χρωστά, όλοι στην Κύπρο χρωστάμε, είμαστε υπερχρεωμένος λαός. Το να λέει κάποιος υποψήφιος ότι εγώ θα εισηγηθώ να κουρευτούν οι τόκοι σας, φαντάζομαι σε όλους ακούγεται πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αφού είναι τόσο εύκολο? Να διευκρινίσω ότι συγκεκριμένος υποψήφιος το εννοεί. Πρώτο. Εννοείται για όλα τα δάνεια ή μόνο για τα κόκκινα δάνεια? Ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια. Αλλά προχωρώντας τα και σε όλα. Τα δάνεια όμως δεν είναι του κράτους, είναι των τραπεζών, κύριε Χριστού. Μα δεν έχω ολοκληρώσει έχετε την απάντησή μου. Ναι. Εάν με αφήσετε να ολοκληρώσω, ίσως καταλάβετε και για ποιο λόγο το λέμε. Οι τράπεζες, κατά τη δική μας άποψη, έχουν δανειστεί λεφτά από αυτό το κράτος. Πάρα πολλά λεφτά. Έχουμε εγκουρέψει καταθέσεις για να εξυπηρετήσουμε τις τράπεζες. Άρα λοιπόν, αν ήταν ιδιωτικοί οργανισμοί, θα έπρεπε να μην είχαν πάρει ούτε έναν ευρώ από το κράτος. Από τη στιγμή την οποία έχουν πάρει δισεκατομμύρια, το κράτος θα τις υποχρεώσει να δούμε πιο φιλικό μάτι τον κάθε δανειολήπτη, που είναι και ο πελάτης τους στο τέλος της ημέρας, ακριβώς για να επιβιώσουν και οι δύο, τόσο ο τραπεζικός τομέας, αλλά και όλοι οι πολίτες. Γνωρίζεται ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε σχέση με τις τράπεζες, διότι η αρχή που τις εποπτεύει είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, πώς θα δεχτεί ο κύριος Τράγκη να κουρέψουμε ξανά τις τράπεζες? Θα κουρέψουμε τα δάνεια και τους τόκους, οι οποίοι ήταν παράνομοι. Μην ξεχνάτε ότι, επειδή αναφέρετε ακριβώς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι δικοί μας τραπεζικοί οργανισμοί χρέωναν πολύ περισσότερο, ήταν πολύ πιο αυξημένα τα επιτόκια τους από αυτά τα οποία ήταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Ωραία, αυτό είναι άλλο πράγμα. Υπάρχει επίτροπος χρηματοοικονομικό, μπορεί ο επίτροπος να προσφύγει κάποιος εκεί, να πει εγώ ότι στο δικό μου δάνειο πλήρωνα περισσότερα, το έχουν κάνει αρκετοί, πήγα σε διακανονισμό με τις τράπεζες και μάλιστα κάποιοι κατάφεραν και πήραν πίσω λεφτά. Αυτό που λέτε εσείς τώρα είναι μια λύση από πάνω, εγώ αποφασίζω και διατάσσω, κουρεύονται όλα τα δάνεια σε σχέση με τους τόκους. Εάν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αυτή τη στιγμή ξεπερνά 40% και είναι μια βράδυ φλεγής βόμβα στην κυπριακή οικονομία, θα πρέπει να βρούμε ουσιαστικές λύσεις. Διαφορετικά, μπορούμε να βγαίνουμε, να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι θα πράξουμε το οτιδήποτε και να μην το πράττουμε. Και τους επόμενους μήνες, αυτή η πολιτική ηγεσία που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις όσον αφορά τις τράπεζες, θα κληθεί να λάβει νέες αποφάσεις για τις τράπεζες. Το θέτω υπόψη του κυπριακού λαού. Ναι. Όμως, θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Η δική μας πρόταση δεν έχετε υπολογίσει πόσα λεφτά θα πάρουμε από τις τράπεζες? Πόσα λεφτά θα χάσουν οι τράπεζες. Παρακαλώ. Δεν θα στοιχίσει το κράτος ούτε έναν ευρώ. Στις τράπεζες. Και επειδή ακριβώς υπάρχει ο χρηματοοικονομικός επίτροπος, δεν χρειάζεται η δημιουργία κανενός νέου οργανισμού και κανενός νέου φορέα ο οποίος το διαχειριστεί. Οι τράπεζες, σας έχω πει και προηγουμένως, έχουν λάβει, αν θυμάστε, τη βοήθεια την οποία πληρώνει ο κάθε φορολογούμενος για να σωθούν. Έχουμε επίσης λάβει όλα αυτά τα λεφτά τα οποία έχουμε εγκουρέψει παράνομα. Άρα λοιπόν οι τράπεζες χρωστούν προς τον κόσμο λεφτά και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Γιατί το βλέπετε? Μακάρι να σας ακούσουν πραγματικά και οι τράπεζες και εμείς το θέτουμε το για ένα πολύ απλό λόγο. Εδώ για χατήρι των τραπεζών κουρεύτηκαν. Για χατήρι των τραπεζών επειδή πολιτικές δυνάμεις έχουν μάθει να προστατεύουν μια οικονομική ολιγαρχία και όχι να είναι απέναντί τους. Θα αντέξουν οι τράπεζες αυτό που λέτε? Διότι όλα αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αρχίσουν να γίνονται εξυπηρετούμενα. Οι τράπεζες θα αρχίσουν να λαμβάνουν και πάλι χρήματα. Παραβλέπετε αυτό το κομμάτι.
Σημειώστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα αρχίσουν να εξυπηρετούνται ταμεία και εξυπηρετούν τα δάνεια. Εντάξει, είναι μια ιδέα που λένε και άλλοι υποψήφοι πλέον. Ήδη να κουρευτούν παντός τα δάνεια. Άρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Βεβαίως θυμίζει όλο αυτό ότι μιλάμε σε μια περίοδο πρώτων εκλογών όπου πολλά πράγματα λέγονται και λίγα πράγματα προωθούνται. Το έχω ξεκαθαρίσει πάντως ότι τουλάχιστον για μένα το εννοώ. Οι ίδιες οι τράπεζες πάντως παραπονιούνται ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή με τα κόκκινα δάνεια. Θα μπορούν να το κάνουν ήδη. Μπορεί ήδη οι τράπεζες να έρθουν και να πούνε εγώ καταργώ τους στόχους και να γίνουν τα κόκκινα δάνεια, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο χρώμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν στέλνω ευχές πάντως. Έχω μείνει για πολιτικό πρόγραμμα. Είπατε για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν θα είναι λίγο άδικο για τον άλλο. Αυτός ο οποίος, ο οικογενειάρχης, ο οποίος στερεί τα παιδιά του, στερεί τα παιδιά του από φροντιστήρια, από άλλες δραστηριότητες, για να μπορέσει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στην τράπεζα του. Είπα ακριβώς, ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια, δεν μίλησα για περιορισμό μόνο στα κόκκινα δάνεια. Φυσικά θα επεκταθεί και σε όλα τα υπόλοιπα δάνεια, ξεκινώντας όμως από αυτά, τα οποία υπάρχει άμεσο πρόβλημα που και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εννοείται ότι θα ήταν πολύ άδικο εάν σε κάποιους πολίτες αποφασίζαμε να διαγράψουμε τους τόκους και σε άλλους τους είχαμε αφήσει. Θα επεκταθεί το μέτρο στη διαγραφή των τόκων. Δεν θα μας μείνουν τράπεζες μετά. Θα μας μείνουν τράπεζες και θα μπορούν να εξηλιαστούν και θα είναι μια χαρά. Ούτε χρόνος για εκπομπή, δυστυχώς. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε και το εξής επιχείρημα, ότι τράπεζες δεν μας έχουν μείνει και πολύ. Ήδη έχουν καταρρεύσει. Για το καταληκτικό σας σχόλιο και το μήνυμά σας μέσω του Αντένα, κύριε Χρήστο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Απευθυνόμενος προς τον κάθε πολίτη, θα του πω ότι στις 28 του Γενάρη έχει τη δυνατότητα να πάρει μια απόφαση η οποία θα επηρεάσει το δικό του μέλλον και των παιδιών του. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από το ίδιο σύστημα και σε μια φωνή η οποία είναι διαφορετική και προέρχεται από τα σπλάχνα αυτού του λαού. Καλή ψήφο λοιπόν και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Έχω πει πειρασμό. Θα επηρεάσει το μέλλον του, λέτε. Βέβαια. Προφανώς δεν εννοείται ότι θα περάσει σε δεύτερο γύρο. Πώς θα το επηρεάσει αφού δεν θα περάσει σε δεύτερο γύρο? Ενώ θα εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας και όποιος και να είναι αυτός, θα επηρεάσει το μέλλον. Ναι, αν ψηφίσει εσάς, προφανώς θα επηρεάσει διαφορετικά από ό,τι αν επιλέξει κάποιον άλλον. Αυτό πώς θα αποτυπωθεί στο μέλλον του κυπριακού λαού? Δηλαδή, αν πάρετε 6%, αν πάρετε 7, αν πάρετε 4 ή αν πάρετε 10, τι θα αλλάξει? Ενισχύονται ακριβώς οι πολιτικές μας. Θα μπολιάσετε δηλαδή τις άλλες. Ο σκοπός κάθε πολιτικής δύναμης δεν είναι το να προχωρά μπροστά, το να απαιτύχει να εισακουστεί από την κοινωνία. Θα πάρετε την ψήφο γιατί εξαργυρώσετε? Όχι, δεν είπα σε καμία περίπτωση να εξαργυρώσουμε. Να εξαργυρώσουμε με τι, με θέσεις και υπουργεία? Δεν θα μας δείτε να λαμβάνουμε ούτε θέσεις ούτε υπουργεία. Είναι πολιτικό το όφελος. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι εκπροσωπούμε το 6, το 7, το 8% αυτού του λαού. Αυτό λέω. Μιλώ για πολιτικό όφελος, σε καμία περίπτωση για προσωπικό όφελος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και από εμάς καλές γιορτές. Κυρίες και κύριοι, και από εμάς πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλή σας νύχτα.